Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Σπύρο Πλέουρα. Καθώς ξεκινάνε οι εκδηλώσεις για το καναβάλι, το καναβαλικό κομιτάτο Πρέβεζας και φέτος, συνεχίζει με τις εκδηλώσεις του και έχουμε την τελετή έναρξης. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριές σας. Λοιπόν, και φέτος το καναβαλικό κομιτάτο και νομίζω κάθε χρόνο όλο και περισσότερες συμμετοχές, το μεγαλύτερο καναβάλι της Ηπείρου και φέτος, και ξεκινάμε τις εκδηλώσεις από αυτό το Σάββατο, σωστά? Αυτό είναι ένα εντελώς παράδοξο, γιατί τα χρόνια της κρίσης λειτουργήσαν εντελώς διαφορετικά για το καναβαλικό κομιτάτο, που αύξησε τις συμμετοχές από τον κόσμο. Υπάρχει μια οργανωτική επιτροπή η οποία τραβάει επί το πλείστον όλο το βάρος των εκδηλώσεων. Υπάρχουν και οι αρχηγοί των γκρουπ, δηλαδή μιλάμε για 70 άτομα συνολικά, και έχοντας πλήρη επίγνωση του τι λέω, αν αυτό το καρναβάλι είχε 200 άτομα, δεν είναι καθόλου δύσκολο να γίνει αυτό, από τα 78-80 να γίνουν 200 να το διοργανώνουν, τότε υπεύθυνα θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα από τα καλύτερα 5-6 καρναβάλια της χώρας, μετά της Πάτρας, της Κάντης, του Ρεθύμνου και κάποιων άλλων καρναβαλιών. Mm-hmm. Ωστόσο κρατάει μια σταθερή πορεία. Η τελετή έναρξης πραγματοποιείται το ερχόμενο Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 στις 7 το απόγευμα στο στενό της Β' Μπάλκου απέναντι από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πρέβεζας καιρού επιτρέποντος. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν και οι καιρικές συνθήκες δεν είναι φιλικές, η τελετή έναρξης του καρναβαλιού από το Καρναβαλικό Κομιτάτο Πρέβεζας θα μεταφερθεί για το Πολιτιστικό Κέντρο Όαση του Δήμου Πρέβεζας. Μάλιστα. Σπυρό, ο Χάρης Τσάντης είμαι καταρχάς. Ακούω και γνώρισα και τη φωνούλα σου. Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα. Να σε ρωτήσω, φέτος έχει η προσέλευση είναι μεγάλη. Τι έχετε δει εκεί πέρα, πόσα γκρουπ και τι γίνεται ακριβώς? Λοιπόν, ακριβώς τι συμβαίνει φέτος. Φέτος η αλήθεια είναι ότι στην αρχή το φοβηθήκαμε λιγάκι το πράγμα, γιατί ήταν τα Χριστούγεννα, μετά είχαμε και την. Και τις εκλογές ήταν όλα. Ήταν λίγο δύσκολα. Όμως αυτή την ώρα που μιλάμε, μιλάμε για γύρω στις 26 αυτοσχέδιες ομάδες, γιατί αυτό που πρέπει να λέμε συνέχεια, και όσο και αν ακούγεται παράδοξο, το μεγαλύτερο γκρουπ του καρναβαλικού κομιτάτου είναι αυτοσχέδιες ομάδες. Mm-hmm. Είναι ομάδες καρναβαλιστών 5 έως 10 και 15 ατόμων, οι οποίες όταν είναι 26 καταλαβαίνετε ότι είναι το μεγαλύτερο γκρουπ με διαφορά από όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Επίσης έχουμε 22 γκρουπ συν 6 που ψάχνουν ακόμα και θα έχουν κατασταλάξει μέχρι και τις 14 του μήνα. Βέβαια, η καταληκτική ημερομηνία δήλωση συμμετοχών γκρουπ αποκριάτικου θέματος είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Από τα 26 περίπου γκρουπ, όταν έχουμε τουλάχιστον 9 με τριψήφιο αριθμό συμμετοχών, καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός θα είναι πάρα πολύ μεγάλος και φέτος. Α, μάλιστα. Α, μάλιστα. Μιλάμε, δηλαδή, τριψήφιο αριθμό συμμετοχών 9 γκρουπ, μιλάμε για 1000 άτομα ήδη από εκεί. Και ίσως και παραπάνω. Παραπάνω. Είναι γύρω στα 1200 με 1400 άτομα. Μάλιστα. Ωραία. Σπύρο, πότε, ας δώσουμε λίγο και τις ημερομηνίες. Πότε θα είναι η παρέλαση, πώς από εδώ και πέρα, ποιες θα είναι οι εκδηλώσεις του κομιτάτου? Πότε? Πότε θα είναι η μεγάλη παρέλαση και ποιες θα είναι οι ημερομηνίες από εδώ και πέρα μέχρι την κορύφωση? Λοιπόν, έχουμε, όπως είπαμε, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται την τελετή έναρξης. Mm-hmm. Έχουμε την Τσικνοπέμπτη τα καρναβαλοδρόμενα, όπου σε κάποιες περιοχές, της Πρέβεζας, σε κάποια σημεία θα υπάρχουν θεατρικά από ανθρώπους που είναι σε ερασιτεχνικές ομάδες εδώ, κάποιες παντομήμες κλπ. Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί ο Κόκκινος Χορός. Είναι ένας χορός ο οποίος ξεκίνησε πριν 4 χρόνια και είναι μια ευκαιρία για την συνάντηση των καρναβαλιστών πριν από το μεγάλο γεγονός της παρέλασης. Ακόμα όμως δεν γνωρίζουμε το σημείο που θα γίνει ο Κόκκινος Χορός. Αυτό το έχουμε προσφέρει από καταστήματα της Πρέβεζας που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν, mm-hmm, και να διαθέσουν Σαββατόβραδο το κατάστημά τους για να διεξαχθεί ο Κόκκινος Χορός. Αυτό το γνωρίζουμε, mm-hmm, την ερχόμενη Κυριακή 8 του μηνός. Μάλιστα, ωραία. Έχουμε την περίγυση των καρναβαλιστών. Είναι μια παρέα, κυρίως οι διοργανωτές που περνάνε από γειτονιές και συνοικίες της Πρέβεζας, στην παραμονή
της μεγάλης παρέλασης με τραγούδια, κομφετί, σερπατίνες, σφυρίχτες κλπ. Στην ουσία είναι το ξεσήκωμα, το κάλεσμα για, για την κορύφωση των εκδηλώσεων του Καρναβαλικού Κομιτάτου, τη μεγάλη με άρματα παρέλαση που γίνεται το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου. Σάββατο 21 Φεβρουαρίου λοιπόν. Ναι, είναι... Αυτό που θέλω να πω και να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων στο Κομιτάτο είναι την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας που βοηθάει ως ένα βαθμό σημαντικά τον κόσμο που συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Καρναβαλικού Κομιτάτου από τα disco party που ξεκινήσαμε από τον Νοέμβριο μέχρι ό,τι άλλο γίνεται και μπορεί το Κομιτάτο όλα αυτά τα έξοδα από ήχους και λοιπά να καλύπτει σχεδόν το 80% των εξόδων του. Επίσης να διαθέτει τον εξοπλισμό με σερπατίνες, κρασάκια, κομφετί, σφυρίχτες δωρεάν, όλα τα άρματα και όλα τα γκρουπ για την παρέλαση, για να φτιάξουμε τα καινούργια πανό. Φέτος θα δείτε, η Λεωφόρος Ειρηνής θα είναι λίγο διαφορετική. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εσάς για όλα αυτά τα χρόνια για τη στήριξη, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στέκονται αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς σας ευχαριστήσουμε με τη σειρά μας που κάνετε την πόλη γνωστή και πανελλαδικά, δεν είναι? Επίσης, το Δήμο Πρέβεζας που φέτος βλέπουμε από τον τομέα του πολιτισμού μια καλή συνεργασία. Μπορεί να μην διαθέτουν χρήματα, εμείς ποτέ δεν ζητήσαμε χρήματα από τους φορείς για να διαχειριστούμε, απλά να αποπληρώνουν κάποιες υποχρεώσεις που έχουμε, έχουν να κάνουν με ήχο, με μπατάρια, με προβολής, με φως κλπ. Το Επιμελητήριο Πρέβεζας που διαθέτει την αίθουσα και συναντιόμαστε. Για όλο τον κόσμο που βοηθάει και βλέπουμε φέτος ότι έρχονται κάποια παιδιά, φοιτητές που σπουδάζουν στα Γιάννενα, αλλά είναι από τη Λάρισα, ζευγαράκια. Από τη Θεσσαλονίκη είχαμε μια παρέα 32 άτομα πέρυσι που φέτος γίνανε 46. Ήρθαν μια χρονιά, τους άρεσε και ξανάρχονται. Έχουμε από γειτονικούς νομούς συμμετοχές. Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες. Θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσουν. Πάντως είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις φετινές εκδηλώσεις. Και νομίζω ότι καιρού επιτρέποντος, να είναι λίγο και σύμμαχος ο καιρός, ότι όλα θα κυλήσουν όμορφα, η Πρέβεζα θα διασκεδάσει, ο κόσμος θα έρθει και από αλλού, θα τονώσουμε και λίγο την τοπική μας οικονομία που τόσο το χρειάζεται. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε. Καλά να περάσουμε όλοι. Καλό καναβάλι να έχουμε λοιπόν και φέτος. Να πούμε ότι αυτό το Σάββατο ξεκινάνε οι εκδηλώσεις, να το επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, στο στενό της Β' Μπάλκου. Αλλά αν ο καιρός θα το επιτρέψει, αν ο καιρός, ναι, ακριβώς αυτό. Αν δεν έχει καλό καιρό, στην ΟΑΣ. Ελπίζουμε να είναι καλός ο καιρός, να σας πάνε όλα καλά για να ανέβει το κέφι και όλη η πόλη να γεμίσει με φώτα και χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ώρα σας, Σπύρο. Καλημέρα. Καλημέρα, Σπύρο.